Γιορτάζουμε σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, την γέννηση της Θεοτόκου. Γεννάται σήμερα από την αγιασμένη κοιλία της Θεομήτρος Άννας η Πάναγνη Κόρη, η Παναγία μας, η αρετή των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας νίκησαν, η πίστη τους θριάμβευσε, άκουσε τις προσευχές τους ο Πανάγαθος Κύριος και τους απάλλαξε από το όνειδος της ατεκνίας. Τότε ακριβώς που το γεγονός φαινόταν αδύνατο λόγω της πολύ προχωρημένης ηλικίας τους. Η υπέροχη κόρη, η Παναγία η και χαριτωμένη που κράτησε μέσα της το πυρ της θεότητος, που έφερε σωματούμενον τον ανυπόστατον λόγο του Θεού, που σάρκωσε και γέννησε τον σωτήρα του κόσμου και λυτρωτή μας Χριστό, γεννάται σήμερα από τους θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Η γέννηση της Θεοτόκου υπήρξε εξαίρετο γεγονός της Θείας Οικονομίας. Ήταν η έναρξη της πραγματοποιήσεως των θείων υποσχέσεων και προφητιών. Υπήρξε το προήμιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, της αναγεννήσεως του κόσμου και της ανακαινήσεως της οικουμένης που θα έφερνε ο Θεάνθρωπος Υιός της. Η Παναγία με την απόλυτη αγνότητα και καθαρότητά της, αλλά και με την ανυπόκριτη ταπείνωση και υπακοή της, ήλκυσε τη χάρη του Θεού και αξιώθηκε να γίνει το σκεύος της εκλογής του και να γίνει Θεοδόχος και Πανάχραντος Θεομήτωρ. Η Παναγία είναι αυτή που θα συλλάβει εκ Πνεύματος Αγίου και θα γεννήσει άνευσποράς των Υιών και Λόγων του Θεού, τον οποίον θα κρατήσει στους παρθενικούς της κόλπους και θα τον θρέψει με το γάλα της. Η Παναγία λοιπόν είναι η απαρχή της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, αφού για να έρθει ο Χριστός λυτρωτής και σωτήρας τον κόσμο, πέρασε από την πύλη που λέγεται Παναγία. Αυτή τον γέννησε, είναι η μάνα του, τη δική της σάρκα και το δικό της πάναγνο αίμα δανείστηκε ο Χριστός για να σαρκωθεί προκειμένου να λυτρώσει τον κόσμο. Και ως μητέρα του σαρκωθέντος λόγου του Θεού, η Παναγία μας συνάπτει τώρα με τον Χριστό και τη σωτηρία μας. Η εν Χριστώ σωτηρία, τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι βιωματικά μεθεκτή μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι η μητέρα και τούτο γιατί η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας, αφού από αυτήν ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση μέσα στην οποία περικλειόμαστε όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι ως τέκνα δικά της γινόμαστε δεκτικοί της Θείας Χάρης και θεωνόμαστε. Όπως εκείνη δέχθηκε μέσα στην ύπαρξή της τον Θεάνθρωπο Χριστό, έτσι και ο κάθε πιστός μπορεί με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα με το μέγιστο των μυστηρίων, την Θείαν Ευχαριστία, να μετέχει στην θεότητα και να θεώνεται και να ζει αιώνια κοντά στο Θεό. Αυτός λοιπόν, ο Υιός και Λόγος του Θεού, που σαρκώθηκε με το αίμα αυτής που γεννάται σήμερα, εξ Ιωακήμ και της Άννης
της Σόφρονος, παρέδωσε φάρμακο λυτρωτικό για τη δική μας ανθρώπινη φύση, το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, που παίρνουμε σωστικά κάθε φορά που άξια κοινωνούμε στο Μέγα Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επάξια λοιπόν η Εκκλησία μας ανυμνεί την Παναγία ως τιμιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδως ως Σεραφείμ. Δίκαια η πιστή ανυμνούμε και γεραίρουμε το άχραντο πρόσωπο της Παρθένου, αφού με την αγνότητα και αγιότητά της έγινε η επίλεκτη του ανθρωπίνου γένους, με την οποία έλαβε υπόσταση το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του κόσμου. Και από αυτήν ακριβώς τη Θεία ιδιότητά της εκπορεύεται και ο ρόλος της μεσητείας και πρεσβείας της για τους ανθρώπους προς το Θεό. Οι άνθρωποι έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε ισχυρό προστάτη και βοηθό και υπερασπιστή, την Παναγία, που με την παρέμβασή της προς τον Υιόν της και Θεό μας αποδυναμώνει την επιρροή του κακού. Η Παναγία είναι το στήριγμα των πιστών, η χαρά των θλιβωμένων, η προστάτηδα των αδικουμένων, η βοήθεια των ορφανών, ο ιατρός των ασθενούντων, η παραμυθία των τεθλιμμένων και πενθούντων, ο συναντιλήπτορας των αγωνιζομένων υπέρ της πίστεως του Χριστού και υπέρμαχος στρατηγός των αγωνιζομένων για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία. Να, γιατί και εμείς σήμερα, εορτή της γεννήσεως της Παναγίας, ήρθαμε εδώ, στο χειρό τούτο της ψυχής και του πνεύματος, στην πανηγυρίζουσα του Κύκου Μονή, την οποία η πάνσεπτη εικόνα της Θεομήτωρος, της Ελεούσας, της Κυκώτισσας, την περικοσμή, την περιφρουρεί και την αρωματίζει κατά τρόπο μυστικό με τη χάρη και την ευλογία της. Ήρθαμε εδώ για να κάμψουμε το γόνι της ψυχής μας μπροστά στην πανάμωμη μορφή της και αφού την ευχαριστήσουμε και δοξολογήσουμε δια της ευεργεσίας των πλούτων, να εξητήσουμε το έλεος, τη συγνώμη και την βοήθειά της αφενός μεν για να επικρατήσει η επικίνδυνα κλειδονιζόμενη παγκόσμια ειρήνη, αφετέρου δε για να καταπαύσει επιτέλους η θύελλα της τουρκικής θεομηνίας και να βγει ο κυπριακός ελληνισμός από τη σκιά θανάτου στο υπερήφανο φως της ελευθερίας. Σήμερα, αγαπητοί χριστιανοί, σε μια αποθεοποιημένη και αποαγιασμένη κοινωνία, οι αξίες και τα ιδανικά που ύψωναν στο παρελθόν το ανθρώπινο ήθος αφισβητούνται δυστυχώς και καταπατούνται. Σήμερα κίνητρο για κάθε ενέργεια γίνεται το οικονομικό συμφέρον και η απόκτηση δυνάμεως και υπεροχής. Στην εποχή αυτή της πιο υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και αλματώδους διαδόσεως των γνώσεων, έχει δυστυχώς σημειωθεί η πιο μεγάλη ηθική κατάρρευση. Πολύ ορθά λέχθηκε ότι η τεχνολογία έκανε τον άνθρωπο υπεράνθρωπο, αλλά και απάνθρωπο. Σήμερα η τεχνολογία, ο τεχνολογικός πολιτισμός, αφηνιασμένος, κατεδαφίζει κάθε πνευματική έφεση και μεταφυσική ανησυχία
και ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται για την αιωνιότητα, γιατί δεν πιστεύει σε αυτή. Γι' αυτό και ζούμε σήμερα σε μια κοινωνία ανασφάλειας, έλλειψης εμπιστοσύνης, αβεβαιότητας και μιας διαρκώς αυξανόμενης βίας. Στην εποχή μας, ο πόλεμος πάντα παραμένει θλιβερό πεπρωμένο μας και ο ίσκιος του θανάτου πέφτει βαρύς στις ψυχές όλων μας. Σήμερα, όχι λίγοι πλάι, περίτρομοι, σφαδάζουν μέσα σε ωκεανούς αδελφοκτόνων αιμάτων. Φρικτός λοιπόν, φρικτότατος είναι ο εφιάλτης της ανθρωπότητας σήμερα, γιατί στην εποχή αυτή της επανάστασης της επιστήμης ζούμε συνεχώς κάτω από τη φοβερή σκιά ενός πολέμου, όχι συμβατικού αυτή τη φορά, αλλά πυρηνικού πολέμου, το μανιτάρι μιας πυρηνικής έκρηξης. Είναι μια φρικτή προοπτική που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, ο μεγάλος αυτός πόλεμος μεταξύ δύο πυρηνικών μεγεθών, της Ρωσίας από τη μια και του ΝΑΤΟ με επικεφαλής την Αμερική από την άλλη, ίσως να είναι γεγονός που το απευχόμεθα, το προμήνυμα ή ακόμη χειρότερα ο προθάλαμος του μεγάλου, του οριστικού, του τρίτου παγκοσμίου πυρηνικού τούτη τη φορά πολέμου, για τον οποίο ο Άινστάιν είχε πει, αν διεξαχθεί τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο τέταρτος θα γίνει μερόπαλα. Ο Άινστάιν όταν το έλεγε αυτά, είχε υπόψη του τη βόμβα της Χειροσίμας βεβαίως, που άφηνε κάποια περιθώρια για επιβίωση. Τα σημερινά όμως πυρηνικά όπλα αποκλείουν αυτήν την πιθανότητα. Αν ομιγέννητο γίνει και άλλος παγκόσμιος πόλεμος, που τούτη τη φορά θα είναι ένας πυρηνικός όλεθρος, η ζωή θα αφανιστεί, θα έχουμε δε την ολοσχερή καταστροφή του κόσμου. Βέβαια, οι πλήστοι, κλεισμένοι στο καβούκι της προσωπικής τους ψευδοασφάλειας, φαντάζονται πως μια τέτοια προοπτική είναι μακρινή για να τους στήξει άμεσα. Γι' αυτό και κυριαρχεί ένας απαράδεκτος στρουθοκαμιλισμός σε παγκόσμια κλίμακα. Κλείνουμε όλοι τα μάτια μας στον κίνδυνο και επειδή δεν τον βλέπουμε, φανταζόμαστε πως δεν υπάρχει, πως δεν είναι υπαρκτός. Και όμως, σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας, που νέα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά συμφέροντα αλλάζουν την όψη του κόσμου και απειλούν με ένα παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, σε αυτήν την ώρα που ο άνθρωπος, αυτό το μέγιστο και ελάχιστο όν της γης, όπως πολύ ορθά λέχθηκε, βρίσκεται μόνος και παραζαλισμένος μπροστά στο φάσμα ενός πυρηνικού ολέθρου, επιβάλλεται παγκόσμια κινητοποίηση όλων των λαών της γης για να σταματήσει ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία και έτσι να μην επαναληφθεί για άλλη μια φορά η ρίση ότι η ρωσική ρουλέτα δεν είναι παιχνίδι που μπορεί να συνεχίζεται για πολύ. Μετά την εξαγγελθήσαν και ήδη υλοποιηθήσαν απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αποστείλει στην Ουκρανία βόμβες διασποράς, αλλά και τη νέα πρόσφατη αναγγελία του, όπως τουλάχιστον
μεταδόθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα αποστείλει και οβίδες απεμπλουτισμένου ουρανίου για να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ρωσικών αρμάτων μάχης, ο Ρώσο-Νατοϊκός αυτός πόλεμος κλιμακώνεται πολύ επικίνδυνα. Δεν είναι λοιπόν καιρός για αυταπάτες. Το εσάβριον ποτέ δεν ωφέλησε τον άνθρωπο. Όλοι μαζί, οι λαοί της γης, να συστρατευτούμε πρέπει σε ένα παγκόσμιο ειρηνιστικό κίνημα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε σκοπιμότητα και να αγωνιστούμε για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Γιατί μόνο η ειρήνη σε μια παγιωμένη σταθερή μορφή θα απελευθερώσει τον σημερινό άνθρωπο από το ρίγος του θανάτου. Ας γίνουμε λοιπόν όλοι όπως μας θέλει ο Κύριος, όπως μας θέλει ο Κύριος να γίνουμε, δηλαδή στην πράξη ειρηνοποιεί. Μακάρι η ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, μας βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία του. Ας απευθύνουμε θερμή δέηση προς την Παναγία μας, της οποίας τα γενέθλια σήμερα γιορτάζουμε, να μεσητεύσει προς τον ειρήναρχον Κύριον, τον μονογενήν Υιόν της, να φωτίσει τον νουν και την καρδία των ισχυρών της γης, γιατί μόνο έτσι θα επικρατήσουν σε όλο τον κόσμο η ειλικρινής αγάπη, η συναδέλφωση και η αλληλεγγύη προς οικοδομήν της ειρήνης και της δικαιοσύνης και κατ' επέκταση και της χαράς και της πραγματικής ευτυχίας. Αλλά αγαπητοί χριστιανοί, σήμερα η πατρίδα μας, εκτός από την παγκόσμια αυτή καταιγίδα, εκτός από τον παγκόσμιο αυτό σύμφωνα επικίνδυνων γεωπολιτικών αλλαγών και γεωστρατηγικών ανακατάξεων, έχει να αντιμετωπίσει και έναν προαιώνιο και αδίστακτο εχθρό που επιβουλεύεται τη φυσική και εθνική ύπαρξή μας. Σήμερα η Κύπρος, η νήσος αυτή των Αγίων και των Μαρτύρων, εξακολουθεί για 49 τώρα χρόνια, θρηνοδούσα και κλαίουσα, να πενθεί τη συμφορά της εξαιτίας του συνεχιζομένου αιματηρού διαμελισμού της από την εξανθρωποδιστική των Τούρκων εισβολέων κακουργία του 1974, τότε που οι μεγάλοι της γης ένυπταν τα σχήρας τους, έβλεπαν και σιωπούσαν, έμειναν και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να μένουν εκνευριστικά απαθείς. Βουβοί μάρτυρες μπροστά στο ανοσιούργημα αυτό της αρπακτικής μανίας της Τουρκίας και η ένοχη αυτή σιωπή τους που συνεχίζεται απεθράσινα την κατοχική δύναμη η οποία μηχανεύεται τώρα νέα τετελεσμένα σε βάρος του λαού μας, τόσο με τον ανώδυνο για αυτή εξαιτίας της πόντιο-πιλατικής υποκρισίας των ισχυρών της γης, συνοχιζόμενο επικισμό της περίκλης της περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμοχώστου, όσο και με την πρόσφατη προσπάθεια της παραβιάσεως του status quo και δημιουργίας νέων τετελεσμένων στην νεκρή ζώνη, στην περιοχή του μεικτού χωρίου Πύλας, με την απόπειρα κατασκευής νέου δρόμου Πύλας Άρσου προς ευκολότερη πρόσβαση των Τουρκοκυπρίων προς την Αμόχωστο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο τελικός σκοπός των Τούρκων είναι ο μόνιμος επικισμός της Αμοχώστου, αλλά και με στόχο να τορπιλήσουν τις καταβαλλόμενες προσπάθειες επανέναρξης του διαλόγου προς επίλυση του χρονίζοντος εθνικού μας προβλήματος. Όλες αυτές οι δοκιμασίες, αγαπητοί χριστιανοί,
είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας. Σήμερα οι βιωτικές μέρημνες και το ηλιστικό φρόνημα της εποχής έχουν εκτοπίσει το Θεό από τη ζωή μας. Αυτονομηθήκαμε δυστυχώς από τον Θεό και από κάθε υπερβατική αυθεντία. Γι' αυτό και ο Θεός παραχωρεί παιδαγωγικές δοκιμασίες. Οι θλίψεις και τα διάφορα δεινά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μυστηριώδες θεϊκό κάλεσμα μετάνοιας και επιστροφής κοντά Του. Σήμερα λοιπόν που ως κυπριακός ελληνισμός βλέπουμε την αδικία να επικρατεί, την κακία να κατησχύει, την βία να θριαμβεύει, την δικαιοσύνη να σταυρώνεται, την ελευθερία να διώκεται και την ακροτηριασμένη η μη κατεχόμενη πατρίδα μας να στενάζει και να ολοφύρεται κάτω από το βαρύ πέλμα του βάρβαρου εισβολέα. Επιβάλλεται, αν θέλουμε, εθνική σωτηρία και λύτρωση, να ξανατοποθετήσουμε στα βάθη της ψυχής μας και στο κέντρο της ζωής μας των μονογενήν Υιών και Λόγων του Θεού, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, αλλά και αυτήν που Τον γέννησε, την Παναγία μας Θεοτόκο, της οποίας σήμερα το γενέσιο εορτάζουμε, γιατί πολλά ισχύει η ιδέα της Μητρός προσευμένη αδεσπότους. Στους παντοειδείς κινδύνους να μην ξεχνούμε ποτέ πως πάνω από τις εύθραυστες διακρατικές συμφωνίες και ανθρώπινες βεβαιώσεις ο μόνος αμετακίνητος και βέβαιος σύμμαχος και βοηθός είναι ο παντοδύναμος Θεός και υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, προς την οποία η ελληνική ψυχή πάντοτε είναι στραμμένη. Η σημερινή γιορτή της Παναγίας, αγαπητοί χριστιανοί, πρέπει να θεωρηθεί ως μια πρόσκληση της Εκκλησίας μας να ξυπνήσουμε από το λίθαργό μας και να μιμηθούμε την υπέραγνη Μητέρα του Θεού στην επίγεια πορεία της. Και θα την μιμηθούμε με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών του Υιού της και Θεού μας, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ας τιμήσουμε λοιπόν με καθαρότητα ψυχής και σώματος την όντως καθαρή και υπέραγνη Μητέρα του Φωτός. Ας καθαριστούμε από κάθε σωματικό και πνευματικό μόλισμα για να γιορτάσουμε αγνή την γέννηση της Θεοτόκου. Ας λουστούμε και εξαγνιστούμε με το μυστήριο της μετάνοιας και εξομολόγησης για να προσέλθουμε στο συμπόσιο της πίστεως, στο μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων προς άφεση των αμαρτιών μας και όχι προς τιμωρίαν μας. Άχραντε Θεοτόκε, τους προστρέχοντας πιστός, λύτρωσε τον κινδύνο ή να δοξάζομαι τον Πανάγιον τόκο σου, η σωτηρία των ψυχών ημών. Αμήν.